Βαθύς γνώσης της Οθωμανικής και Τουρκικής ιστορίας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη, σπούδασε μεταξύ άλλων στο Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά, εντρίφησε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκδίδοντας επιστημονικές μελέτες και άρθρα, ενώ διατελεί καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου «Πέρα από τα σύνορα». Αυτά βέβαια είναι ελάχιστα μπροστά στα πολλά περισσότερα που πέτυχε μια καταρχάς δυναμική γυναίκα, θα πω. Είναι μεγάλη τιμή να συνομιλήσουμε με την κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, την οποία καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην Κουλτουρόσπα. Καλή σας ημέρα, η καλοσύνη σας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να υπηρετούμε την ιστορία. Είτε με τις εκδόσεις μας, είτε με τα ντοκιμαντέρ, είτε με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, που θεωρώ ότι έχει αντικειμενικό λόγο ύπαρξης. Θα μιλήσουμε για αυτό. Κυρία Σαρίογλου, δεν ξέρω αν απαντάτε σε πολιτικής μορφής ερωτήσεις. Ωστόσο, θα ήθελα να μάθω ποια άποψη έχετε για τον Ερντογάν και πώς βλέπετε την κλιμάκωση των τελευταίων μηνών. Κοιτάξτε, εμείς οι ιστορικοί ασχολούμαστε αποκλειστικά με θέματα ιστορικά. Δεν είναι σωστό να κατεβόμαστε σε κάθε θέμα που δεν έχουμε γνώση ή επάρκεια για να μιλήσουμε δημόσια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δημόσια πρέπει να μιλούν όσοι κατέχουν πραγματικά τα θέματα. Υπάρχει μια ασθένεια στην Ελλάδα κυρίως, ότι όλοι είμαστε οι δήμονες και εκφράζουμε τις απόψεις μας επί παντός επιστητού. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω για το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, του αρχαιότερου δημόσιου πανεπιστημίου της Τουρκίας, που έχω την τιμή και τη χαρά να υπηρετώ. Μπορώ να σας μιλήσω για το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών και το όραμά του, mm-hmm. και για το Διεθνές Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Αλλά πράγματα που δεν γνωρίζω αρκετά, αποφεύγω να τα συζητώ δημόσια, ευχαρίστως σε μια προσωπική κουβέντα να ανταλλάξουμε απόψεις. Σεβαστή θέση σας, ωστόσο δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω από τις γνώσεις που έχετε, ποια συναισθήματα σας γεννήθηκαν μαθαίνοντας πως η Αγία Σοφιά μετατράπηκε σε τζαμί. Νομίζω ότι αυτό είναι σε μια εντελώς περιττή κίνηση, υπό την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλά δαμιά στην Κωνσταντινούπολη και δεν νομίζω ότι ήταν θέμα ανάγκης να μετατραπεί ένα τέτοιο μνημείο μεγάλης, ανεπανάληψης ιστορικής αξίας σε τζαμί. Αυτό δείχνει μια έλλειψη σε τζαμιά της Τουρκίας, οπότε είναι λίγο ξύμορο να καταφεύγουμε δηλαδή σε αυτή τη λύση. Φαντάζομαι, λέω, η Τουρκία θα είναι μια δεύτερη πατρίδα σας, καθώς εκεί γεννηθήκατε. Μεγαλώσετε και εκεί, σωστά? Ναι, η πόλη είναι η πατρίδα μου, βέβαια. Mm-hmm. Όχι η Τουρκία γενικά, αλλά ναι. Η Κωνσταντινούπολη ειδικά. Ειδικά η πόλη είναι η πατρίδα μου. Βέβαια. Ωραία. Τι μνήμες έχετε, να σε ρωτήσω, τι μνήμες έχετε από εκείνα τα χρόνια? Και αν σας πω, να πω, η γυτνίαση ποτέ δεν πέρασε σε μια πιο ουσιαστική, έστω και φιλική σχέση. Τα παιδικά μας χρόνια στην πόλη ήταν χρόνια ανέμελα και θα τα ονόμαζα σχεδόν ονειρικά. Ήταν μια πολύ στενή σχέση που είχαμε με τους Έλληνες, με τους Τούρκους γειτονές μας. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει αυτή η αστική κουλτούρα και η αστική παράδοση, τέλος πάντων, που μας ενώνει. Εκείνα τα χρόνια, γεννήθηκα το 1972 στα Τατάβλα, υπήρχε και αρκετός ακόμα ελληνισμός στην πόλη και τα σχολεία μας παρήχαν μια εξαιρετική εκπαίδευση μέχρι, τολμώ να πω, και το 1990. Ναι. Ήτανε πολύ, πολύ όμορφη η ζωή μας στην πόλη, πάντα τις Κυριακές στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ή στην Εκκλησία της Ενορίας να συσπηρώνει η Εκκλησία όλο τον ελληνισμό της πόλης. Mm-hmm. Και γαλουχήθηκα έτσι με την, καταλαβαίνοντας από πολύ μικρή, την αξία της ρίζας, την αξία της ιστορίας. Μην ξεχνάτε ότι η πόλη είναι πρωτεύουσα και κοιτίδα όλου του ελληνισμού για 17 συνεχόμενους αιώνες. Βεβαίως. Για 17 συνεχόμενους αιώνες, έτσι. Δεν είναι μόνο η πόλη των Κωνσταντινούπολιτών. Επειδή έλεγε να έχω και μητέρα φιλόλογο
Είμαι πάρα πολύ τυχερή, πάρα πολύ τυχερή και μεγάλωσα από μικρή καταλαβαίνοντας πολύ σημαντικά πράγματα, όπως αυτό που σας λέω. Ναι. Ότι η πόλη είναι σημείο αναφοράς για όλο τον ελληνισμό για 17 συνεχόμενους αιώνες. Η Αθήνα θα είναι πρωτεύουσα μόνο 2 αιώνες το 2034. Ναι. Η πόλη είναι πρωτεύουσα για 17 αιώνες. Δεν νομίζω ότι ο λαός πραγματικά στην Ελλάδα ή στην Τουρκία έχει να χωρίσει κάτι. Και αυτό το βλέπουμε από το πόσο μεγάλη απήχηση έχει το τμήμα νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της πόλης. Ναι. Με 400 Τούρκους φοιτητές να σπουδάζουν ελληνική ιστορία, ελληνική φιλολογία, ελληνική γλώσσα και το αντίστοιχο βέβαια στο Καποδιστριακό, στο τμήμα τουρκικών σπουδών που λειτουργεί από το 2003 και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ας πούμε αύξηση των Ελλήνων φοιτητών για να μάθουν την όψιμη Οθωμανική ιστορία που δεν γνωρίζουν καθόλου παρεμπιπτόντως. Βεβαίως. Δεν διδάσκεται πουθενά αλλού. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Για πόσους φοιτητές μιλάμε στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών στην πόλη? Έχω 400 Τούρκους φοιτητές. 400 Τούρκους φοιτητές και έχω την τιμή στους τεταρτοετής να κάνω ελληνική ιστορία στην ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα. Εξαιρετικό. Είναι ένα τμήμα που συνέχεια μεγαλώνει και κάθε χρόνο σταθερά έχει και περισσότερους φοιτητές. Τα τελευταία χρόνια, επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η τεράστια ζήτηση, έχει λειτουργεί και το μεταπτυχιακό τμήμα, αλλά και το τμήμα διδακτορικών φοιτητών. Έχουμε υποψήφιους διδάκτορες με συγκλονιστικά θέματα που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν. Έχω υποψήφια διδάκτορα αυτή τη στιγμή που ασχολείται με τα μυθολογικά στοιχεία του Ελίτη, στο έργο του Ελίτη, του Οδυσσέα Ελίτη. Ναι. Έχω άλλον υποψήφιο φοιτητή μου που ασχολείται με τα ελληνικά παραμύθια της Λυκείας. Αυτά μπορεί να μην ακούγονται συγκλονιστικά στην Ελλάδα αν ασχοληθούν Έλληνες φοιτητές, αλλά είναι σπουδαία όταν ασχολούνται Τούρκοι φοιτητές. Κοιτάξτε, ο μόνος τρόπος είναι ο πολιτισμός. Ο μόνος τρόπος είναι να επενδύσουμε αληθινά και ουσιαστικά στην γνώση, στην καλλιέργεια. Απολύτως, απολύτως. Απολύτως αυτό. Κυρίως στην ιστορία. Και κυρίως στην ιστορία. Πάνω σε αυτό, ως άνθρωπος των γραμμάτων και συνειδητός πολίτης, σε ποιον τομέα θα εντοπίζετε το μείζον πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να συμβάλλει ο πολιτισμός? Κοιτάξτε, αν είχα το μαγικό ραβδί, θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα στη νέα γενιά. Και το μήνυμα θα ήταν «Ο κόπος είναι ιερός». Αυτό είναι το σύνθημα του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών. Mm-hmm. Τίποτα καλό δεν γίνεται. Τίποτα καλό δεν ριζώνει χωρίς κόπο. Και αυτό πρέπει να το μαθαίνουμε από το νηπιαγωγείο. Στο δημοτικό ήδη είναι πολύ αργά. Και δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Yeah. Πρέπει να υπηρετούμε την αριστεία. Σίγουρα μπορούμε, εάν προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο. Τώρα, οι εύκολες λύσεις, η παπαγαλία, τα φροντιστήρια με βρίσκουν παγερά αδιάφοροι. Παγερά αδιάφοροι και η παραπηδεία βέβαια που βασιλεύει στη χώρα μας δυστυχώς. Πρέπει να μας μαθαίνει το σύστημα, η πολιτεία, αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Όχι την εύκολη λύση, όχι το να ενταχθώ στο τάδε κόμμα και να κάνω καριέρα και να διοριστώ κτλ. Να κατανοήσω την σημασία και την αξία του κόπου. Ο κόπος είναι ιερός. Αυτό το πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, είστε αισιόδοξοι ή τα πράγματα είναι, ας πούμε, στάσιμα ή χειρότερα? Όχι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, κύριε Τυρόγλου. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Υπάρχει μια σπουδαία φουρνιά στην Ελλάδα που δεν διαφημίζεται, που δεν ακούγεται, που εκπροσωπεί αυτό το πράγμα που σας λέω, που κοπιάζει αληθινά και κάνει θαύματα. Τι ωραία που το έχει πει ο Γκάτσος. Η Ελλάδα εδώ και 3.000 χρόνια πορεύεται με τις εξαιρέσεις. Mm-hmm. Αυτές οι εξαιρέσεις μας γλιτώνουν, κύριε Κυρόβλου, υπάρχουν, αλλά δεν ακούγονται. Αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν.
Σαφώς υπάρχουν και φαίνονται κιόλας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαπρέπουν και είναι και ο φάρος μας τελικώς. Να περάσουμε στο φεστιβάλ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μάθουμε ποια ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία ενός ακόμα φεστιβάλ ντοκιματέρ και ειδικά στο μαγευτικό για πολλούς Καστελόριζο. Στο Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών κάνουμε δύο πράγματα. Εκδόσεις που έχουν αντικειμενικό λόγο ύπαρξης και ντοκιμαντέρ. Μία τέτοια τελευταία παραγωγή που αφορούσε το Καστελόριζο το 2006, ένα βιβλίο δηλαδή και ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, έγινε αιτία να θεσμοθετήσουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου πριν από 7 χρόνια. Δεν πιστεύαμε ότι μπορεί να πάει τόσο καλά, αλλά πραγματικά αυτό, η πολλή δουλειά, η αφοσίωση, το να είσαι ταγμένος σε κάτι και να το υπηρετείς με ψυχή και σώμα, απέδειξε περίτρανα ότι υπήρχε ανάγκη στο νησί να το φέρουμε στην επικαιρότητα, να το βγάλουμε από την αφάνεια και να το πάμε στην επιφάνεια για τους σωστούς λόγους. Γιατί το Καστελόριζο είχε μια τρανή ιστορία και είχε πολιτισμό το 19ο αιώνα. Μιμόταν την αρχόντισσα της Ιωνίας της Μύρνη και έκανε θαύματα. Πρέπει το νησάκι αυτό να ξαναβρει για τους σωστούς λόγους την αξία του και τη θέση που του αξίζει στο πολιτιστικό γίγνεσθε. Αμήν. Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι ταινίες και ποιο είναι το στίγμα του φεστιβάλ? Φαντάζομαι το πέρα από το σύνορα έχει τη σημασία του. Κοιτάξτε, είναι πέρα από τα σύνορα γιατί θέλουμε να φέρουμε όλο τον κόσμο στο Καστελόριζο, Έλληνες και ξένους, και θέλουμε να μεταφέρουμε την ιστορία και τον πολιτισμό του στα πέρατα της οικουμένης. Υπάρχει μια προκριματική επιτροπή 14 ατόμων που αποτελείται από σημαντικούς σκηνοθέτες και παραγωγούς Έλληνες και ξένους. Η προκριματική επιτροπή λοιπόν επιλέγει τις ταινίες που έρχονται. Φέτος ήρθαν 790 συμμετοχές από 100 διαφορετικές χώρες. Πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ναι, αλλά δεν μας αρκεί, κύριε Τσιρόγλου, πολύ καλά. Γιατί το λέτε? Πολύ καλή συμμετοχή, αλλά εμείς θέλουμε να φτάσουμε τις 3.000 συμμετοχές. Μας αξίζει το καλύτερο, μας αξίζει. Γιατί είμαστε αφοσιωμένοι και υπηρετούμε μονάχα την ουσία. Δεν υπηρετούμε τίποτα άλλο. Καμία ιδιοτέλεια προσωπική, κομματική, πολιτική. Αλίμονο, γιατί δεν υπάρχει αυτό, αλίμονο. Για τέχνη μιλάμε. Το 3.000 είναι ορόσημο. Γιατί μου το αναφέρατε? Στις Κάνες, ας πούμε, οι Κάνες έχονται περίπου 3.000 ταινίες. Που είναι το καλύτερο, μεγαλύτερο, αρχαιότερο φεστιβάλ κινηματογράφου του κόσμου. Όταν έχετε περισσότερες συμμετοχές, απλά ανεβάζετε τον πύχη, ανεβάζετε την ποιότητα. Αλλιώς είναι να επιλέξω από 100 ταινίες τις καλύτερες 30 και αλλιώς είναι από 800 ταινίες να επιλέξω τις καλύτερες 30. Καλό, σαφώς. Και το 700 που είπατε όμως είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Βέβαια. Και για τα δεδομένα, δεν θέλω να μειώσω τίποτα, αλλά και για τα δεδομένα του φεστιβάλ. Δεν ξέρω τώρα, στη Θεσσαλονίκη εδώ που έχουμε, ας πούμε, δεν ξέρω τον αριθμό πόσες συμμετοχές έρχονται, αλλά εμένα με εντυπωσίασε, θέλω να σας πω, ο αριθμός. Δεν ανταγωνιζόμαστε κανένα φεστιβάλ τις χώρες, για ένα συγκεκριμένο λόγο. Στο Καστελόριζο, επειδή είναι πάρα πολύ μικρό, μπορείτε να επενδύσετε μόνο την ποιότητα. Δεν μπορεί ποτέ να έχετε αίθουσες 1.000 ατόμων, 500 ατόμων. Οι προβολές γίνονται σε ανοιχτό χώρο και το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να ανεβάζετε κάθε χρόνο και πιο πολύ την ποιότητα. Αυτό έχει σημασία και αξία, γιατί αυτό μόνο μπορείτε να κάνετε. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί και δεν μπορεί να φιλοξενήσει, μακάρι να μπορούσε, αλλά είναι αδύνατον να φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο. Θέλουμε να είναι ένα εκλεκτικό φεστιβάλ, λίγη και καλή. Ωραιότατα, μ' ακούγεται αυτό. Προάγουμε την αριστεία, ναι. Προάγουμε την αριστεία. Είναι τιμή μας ότι είχαμε 800 ταινίες φέτος από 100 διαφορετικές χώρες. Η Προκριματική Επιτροπή λοιπόν επέλεξε τις καλύτερες ελληνικές και τις καλύτερες ξένες ταινίες. Οπωσδήποτε περίπου το 40% ή 50% των ταινιών είναι ελληνικής παραγωγής και οι υπόλοιπες είναι ξένες.
Τώρα, με ποια κριτήρια, αυτά ποικίλουν τα κριτήρια, αλλά συνήθως έχει σημασία και ο χρόνος μιας ταινίας, έχει σημασία ο τρόπος που επεξεργάζεται ένα θέμα. Βεβαίως έχει σημασία και το θέμα, γιατί το φεστιβάλ αυτό διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Κατά βάση είναι ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που προάγει την επιστήμη της ιστορίας με την ευρύτερη έννοια του όρου. Να. Μπορεί να είναι η ιστορία του χωριού σας, η ιστορία ενός βιβλίου, η ιστορία ενός ανθρώπου. Mm-hmm. Αλλά γενικά προάγει την αφήγηση, την καταγραφή, τη μνήμη. Δεν είναι δηλαδή ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ, δεν είναι ένα φεστιβάλ για το περιβάλλον. Αυτός είναι ο άξονας που περιορίζεται. Πολύ σημαντικός. Πείτε μου, αναλαμβάνοντάς το, ποιες προτεραιότητες είχατε κατά νου, ποιες υλοποιήθηκαν στο πέρας του χρόνου και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, εμείς όταν επιστρέφουμε κάθε Σεπτέμβριο από το Καστελόριζο, κάνουμε μια πολύ αυστηρή κριτική στους εαυτούς μας και αυτό δεν θα έχει ποτέ τέλος. Γιατί προσπαθούμε συνέχεια για το καλύτερο. Έμπρακτα νομίζω το καταφέρνει η ομάδα, γιατί είμαι πολύ πολύ τυχερή που έχω πολύ άξιους συνεργάτες. Γιατί χωρίς την ομαδική δουλειά δεν μπορεί να βγει μια τόσο μεγάλη διοργάνωση διεθνούς επίπεδου. Έτσι. Έχουμε κάθε χρόνο ένα τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα, ένα τιμόμενο κανάλι, ένα τιμόμενο φεστιβάλ. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από το εξωτερικό. Φέτος, για παράδειγμα, το τιμόμενο κανάλι είναι το μεγαλύτερο δημόσιο κανάλι της Γερμανίας, το ZDF. Ο Φίνικας του ZDF. Ο Φίνικας είναι το παρακλάδι του ντοκιμαντέρ του ZDF. Mm-hmm. Το τιμόμενο πανεπιστημιακό ίδρυμα είναι το Πανεπιστήμιο Τελαβίβ από το Ισραήλ. Το τιμόμενο φεστιβάλ είναι ελληνικό, είναι το φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων από τα Χανιά της Κρήτης. Mm-hmm. Λοιπόν, έρχονται αυτοί οι φίλοι μας, τους φιλοξενούμε στο Καστελόριζο και μετά ζητούμε το φεστιβάλ να ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα το Σεπτέμβριο με τις βραβευμένες ταινίες του. Πολύ ωραία, αυτό είναι πολύ καλή περίπτωση. Καινούριους στόχους. Αμέσως στους επόμενους στόχους μας είναι να έχουμε και ένα παράρτημα συμπαραγωγών για τους Έλληνες σκηνοθέτες που ψάχνουν χρηματοδότης από το εξωτερικό. Αυτό θα το ξεκινήσαμε φέτος, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Θα ολοκληρωθεί του χρόνου. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο φιλοξενούμε τους φοιτητές που σπουδάζουν κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έρχονται ως εθελοντές. Και νομίζω ότι αποκομίζουν μια σπουδαία εμπειρία. Κάθε χρόνο κάνουν ένα μικρό φιλμάκι, ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Είναι υπεύθυνοι για να διοργανώσουν τα teaching, mm-hmm. τα teaching του φεστιβάλ. Έλληνες, ξένοι, φοιτητές, έμπειροι, όλοι γινόμαστε μια παρέα για να προάγουμε το εμείς του Μακρυγιάννη. Καταπληκτικά, καταπληκτικά, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που μου είπατε και δηλαδή αυτά που οργανώνεται και διοργανώνεται. Θεωρείτε πως η ύπαρξη αυτού του φεστιβάλ είναι κατά κάποιο τρόπο και συμβολική, δεδομένου πως βρίσκεται στο νοτιότερο μέρος της Ελλάδος, δηλαδή πολύ μακριά από πολλούς θεατές που θα θέλουν να το επισκεφτούν? Είναι και συμβολική, είναι και ουσιαστική. Μην ξεχάσετε ότι μέχρι την Μικρασιατική Τραγωδία το Καστελόριζο είχε 14.000 κατοίκους. Ναι, πράγματι. Είχε 3.000 μαθητές. Είχε τις καλύτερες σχολές αργυροκρισοκοίας όλης της περιοχής, όλης της Μεσογείου. Είχε εμπορικές σχολές, είχε τεχνικές σχολές. Μετά το 1922 αρχίζει κατά κάποιον τρόπο η απομόνωσή του. Mm-hmm. Σήμερα τα τελευταία 25 χρόνια δυστυχώς δεν φτάνει ούτε η ειδική εφημερίδα στο Καστελόριζο. Είναι χρέος μας να επισκεφθούμε τουλάχιστον μία φορά το νησάκι αυτό στην Ελλάδα. Το οφείλουμε στο νησάκι αυτό. Κάθε Έλληνας πρέπει να έχει πάει μία φορά στη ζωή του στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Τώρα, εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να προσπαθούμε το νησάκι να βρει τη θέση που του αξίζει. Επίσης, η μεγαλύτερη κοινότητα Καστελοριζιών ζει και ευημερεί στη μακρινή Αυστραλία. Προσπαθούμε να γίνουμε και ένας διάβλος επικοινωνίας
με τους Kazi Australian, τους Αυστραλούς, τους Αυστραλούς, ναι. που έχουν καταγωγή από το Καστενόριζο. Είναι μια τρομερά δυναμική κοινότητα στην Αυστραλία, τολμώ να πω ορίζει την Αυστραλία, και πρέπει να τους φέρουμε ξανά κοντά στο νησάκι τους, στην ιστορία τους, στην πατρίδα τους. Συμβάλλουν οι ίδιοι στο φεστιβάλ με κάποιο τρόπο? Πάρα πολύ, ναι. πάρα πολύ. Στα πρώτα χρόνια ήταν δύσπιστοι ότι δεν θα μπορέσουμε ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα να το συνεχίσουμε, και ήταν πολύ δύσπιστοι ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξει. Όμως φέτος ηθίως είναι η 7η χρονιά, συνεχόμενη χρονιά, mm-hmm. ούτε η πανδημία, ούτε το COVID, ούτε ο ιός δεν μας σταμάτησε από το να το διοργανώσουμε περίτρανα, όμορφα και το 2020 και το 2021 και φέτος, συν Θεό, θα τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα. Να μιλήσουμε όμως και για το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Τι θα παρουσιαστεί φέτος, αν υπάρχει κάποια θεματική, αλλά θέλετε κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις, δηλαδή κάποια τιμητικά που έχετε, αλλά ένα φεστιβάλ είναι οι ταινίες τους, θεωρώ, πάντα. Δηλαδή εκεί είναι ο στόχος. Τι ταινίες θα δει ο κόσμος που θα παρευρεθεί εκεί? Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκλονιστικές ταινίες. Φέτος κατά τύχη συμπτωματικά οι περισσότερες ταινίες αναφέρονται στην ευρύτερη έννοια του ξεριζωμού. Να. Είναι επίκαιρη αυτή η έννοια όχι μόνο για το 1922, αλλά και για το τι βιώνουμε με την Ουκρανία, με τον πόλεμο που γίνεται στην γειτονιά μας. Στην έναρξη και στην λήξη έχουμε βέβαια δύο μουσικές παραστάσεις. Στην έναρξη θα είναι η Ρωσαΐα με τους μουσικούς της και θα κάνουν μια μουσική παράσταση για τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής, τα τραγούδια της Καθημάς Ανατολής, του Πόντου, της Καπαδοκίας, της Ιωνίας, της πόλης. Mm-hmm. Στην λήξη θα τιμήσουμε με τους Αργοναύτες και τον Βασίλη Γιστράκη το Μίκη Θεοδωράκη, καθώς οφείλουμε. Τώρα, στην έναρξη επίσης, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο Μητροπολίτης Σύμης Καστελορίζου Τύλου Χάλκης, θα τελέσει τα εγκαίνια της έκθεσης που φέρνει το Ίδρυμα της Βουλής και έχει ως θέμα τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Όλο το φεστιβάλ θα πλησιωθεί από πολλές εκδηλώσεις για τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής, όπως πέρσι τιμήσαμε με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις το 1821, φέτος οφείλουμε να τιμήσουμε το 22. Mm-hmm. Θα παρουσιάσουμε μια δικιά μας παραγωγή στις παράλληλες προβολές, εκτός διαγωνισμού, για το Σεφέρι και τα Βουλά της Μικράς Ασίας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα έχουμε στα μουσικά διαλύματα την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, να παίζει η Θεοδωράκη Χατζηδάκη Ξαρχάκο. Οπωσδήποτε υπάρχουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται δωρεάν για τους μικρούς μας φίλους. Αυτά είναι μαθήματα κινηματογράφησης, μαθήματα σεναρίου, φωτογραφίας, μαθήματα ιστορίας που αναλαμβάνει να κάνει το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Με έχετε εντυπωσιάσει. Θέλω να δώσω τα δεμά μου συγχαρητήρια σε εσάς και την ομάδα σας. Γιατί είναι συναρπαστικά όλα αυτά που μου λέτε, και το να βρίσκεσαι και εκεί σε αυτόν τον μαγικό τόπο και να έχεις όλες αυτές τις... αυτά που προσφέρετε, τέλος πάντων, είναι ό,τι καλύτερο. Κλείνοντας, υπάρχουν κάποια κίνητρα να έρθουν επισκέπτες, δηλαδή το φεστιβάλ? Κοιτάξτε, το πρώτο και βασικό είναι ότι πρέπει να επισκεφτούμε το Καστελόριζο, πρέπει να επισκεφτούμε. Ναι. Αλλά το φεστιβάλ του Κυματέρ Καστελορίζου σας παρέχει τη δυνατότητα να περάσετε μοναδικά, εκπληκτικά, γιατί σας βομβαρδίζει με πολιτισμό, με ιστορία, με τέχνη, με πάρα πολύ τέχνη, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να συνδυάσετε και τις διακοπές σας, ναι, αλλά και τον πολιτισμό. Παρέλειψε να σας πω, την πρώτη τελευταία μέρα έχουμε μια ταινία που μας έρχεται από την Νότια Αφρική. Είναι στο πανόραμα, είναι εκτός διαγωνισμού, και αφορά την διαδρομή του Έλληνα δικηγόρου, του Νέλσον Μαντέλα. Θα έρθουν πάρα πολλοί
πολλοί αξιωματούχοι από την Νότια Αφρική, θα έχουμε αξιωματούχους από το Ίδρυμα Νέλσον Μαντέλα. Πολύ μεγάλη τιμή και χαρά. Να, πώς γίνονται γέφυρες, όχι μόνο με τη γειτονική Τουρκία, ακριβώς, με την Νότια Αφρική, με την Αυστραλία και με όλους τους λαούς του κόσμου. Mm-hmm. Τώρα που αναφέρατε την Τουρκία, θα υπάρχουν και ταινίες από εκεί? Βέβαια, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Έχει συγκλονιστική παραγωγή η γειτονική χώρα, συγκλονιστική παραγωγή. Τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλές ταινίες έχουν αποσπάσει το πρώτο βραβείο καλύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο δεύτερο φεστιβάλ μία Τουρκάλα που ζει στη Γερμανία, η Αϊσέ Πολάτ, καταξιωμένη, διακειμένη σκηνοθέτηδα ντοκιμαντέρ της Γερμανίας, είχε αποσπάσει το πρώτο βραβείο καλύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ με μία ταινία που αφορούσε την αρμενική γενοκτονία. Ο τρόπος που είχε συλλάβει να επεξεργαστεί το θέμα ήταν μοναδικός. Ήταν μοναδικός κατά κοινή ομολογία. Παρέλειψα επίσης να σας πω ότι φέτος θα έχουμε και ένα καινούργιο βραβείο. Mm-hmm. Θα έχουμε δύο νέα βραβεία. Το πρώτο είναι της Διεθνούς Επιτροπής Κριτικών Κινηματογράφου του ΦΥΠΡΕΣΥ. Πέρσι ήρθε ο επικεφαλής του ΦΥΠΡΕΣΥ, ο Κλάους Έδερ, έμεινε ενθουσιασμένος από το φεστιβάλ και ο ίδιος με εισήγησή του πρότεινε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου να δίνει κάθε χρόνο και βραβείο ΦΥΠΡΕΣΥ, δηλαδή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου. Και επίσης έχουμε ένα βραβείο από το κανάλι ZDF. Φέτος με δική του χρηματοδότηση γίνεται ένα ξεχωριστό τμήμα για ταινίες μικρού μήκους, mm-hmm, και αυτό το χρηματοδοτεί το ZDF εφ' εξής. Το έχει υιοθετήσει, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά η λέξη. Κυρία Σαρίγλου, τα βραβεία έχουν και χρηματικό έπαθλο? Βέβαια, έχουν σε χρηματικό έπαθλο τα οποία δίνει η Βουλή των Ελλήνων, mm-hmm, το ΕΚΟΜΕ, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού για έναν απόδημο σκηνοθέτη. Βέβαια. Το βραβείο καλύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ και καλύτερου κοινωνικοπολιτικού ντοκιμαντέρ το δίνει η Βουλή των Ελλήνων. Βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Εμείς είμαστε τουλάχιστον 200 άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που κατεβαίνουμε στο νησί και, όπως σας είπα, του δίνουμε έτσι μια πνοή που την είχε και δεν θέλω να πω την έχει χάσει, αλλά την έχει ξεχάσει, ναι, και πολύ σύντομα θα την ξαναβρει αυτή την πνοή που είχε το μοναδικό μας Καστελόριζο. Το εύχομαι, το εύχομαι. Λοιπόν, ραντεβού 21 του μηνός. Είναι η έναρξη του φεστιβάλ. Βέβαια, 21 Αυγούστου στις 8 η ώρα είναι η έναρξη. Φέτος για πρώτη φορά θα μεταδοθεί η έναρξη ζωντανά, με απευθείας μετάδοση από το Καστελόριζο. Θα μεταδοθεί στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων θα μπορούν να το βλέπουν και από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ και από την ιστοσελίδα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων όλος ο κόσμος. Κυρία Σαρίγλου, συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνετε, για τους Έλληνες, για τον τόπο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και εύχομαι να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και...